Μαζί σας. Να είστε καλά. Η προστασία των επενδυτών από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Εσείς έχετε αυτή την ευθύνη. Εκτιμάτε ότι οι επενδυτές προστατεύονται στο βαθμό που πρέπει να προστατεύονται? Όπως έχετε πει, πρώτη στο μέλημα της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς είναι η προστασία των επενδυτών και αυτό γίνεται μέσω της καλύτερης εποπτείας των εποπτευόμενων εταιριών μας και τη συνέχιση την εφαρμογή των συνεχών υποχρεώσεων τους. Εμείς έχουμε καταρτήσει πρόγραμμα για το 2012 και για το 2013 και τα επόμενα χρόνια ελέγχων, είτε ευνηδιαστικών ελέγχων, επιτόπιων ελέγχων προς τους εποπτευόμενους και για να δούμε αν έχουν παραβεί την κείμενη νομοθεσία μας. Έχουμε ήδη για το 2012 κάνει επιτόπιους ελέγχους περίπου 28 και αναμένουμε να ενισχύσουμε αυτούς τους ελέγχους για το 2013. Και τι εντοπίζετε μέσα από αυτούς τους ελέγχους, κυρία Καλογύρου? Κατά πόσον οι εποπτευόμενες μας, που είναι οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συμμορφώνονται με την νομοθεσία των περί επενδυτικών υπηρεσιών νόμων, συμμορφώνονται με την νομοθεσία του περί βρώμικου ξεπλήγματος νόμου και οποιοδήποτε άλλες υποχρεώσεις από τις οδηγίες, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις πρακτικές. Γιατί από ό,τι βλέπετε και εσείς, οι Γερμανοί μας έχουν βάλει στο μάτι σε σχέση με το ξέπλυμα. Άρα είναι καθοριστικός ο ρόλος σας. Ναι, συμφωνούμε ότι η κάθε υποπτική αρχή πρέπει να σίγουρα να ελέγχει αυτό το θέμα σε τακτά διαστήματα και να προβαίνει σε οποιασδήποτε κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζονται ο νόμος περί βρώμικου ξεπλύματος. Έχετε εντοπίσει οτιδήποτε περίεργο, παράνομο, ύποπτο? Γενικά η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς όταν εντοπίζει προβαίνει σε ανακοινώσεις όσον αφορά τις παραβάσεις αυτές και προσπαθούν να λάβουμε μέτρα προτού φτάσουμε να επιβάλλουμε τις κυρώσεις για να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί εντόνα τους πολίτες είναι το τραπεζικό σύστημα. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και δική σας έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Ναι. Πού ακριβώς βρίσκεται? Όπως έχουμε μπει στον τομέα ερευνών, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς διεξάγει έρευνες τόσο αυταπάγγελτα όσο και μετά από καταγγελίες. Και σχετικά με παραβάσεις, όπως είπαμε, της κείμενης νομοθεσίας, για το έτος 2012 έχουμε προβεί σε διάφορες έρευνες. Οι κυριότερες αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα και οι οποίες θα συνεχίζονται και για το 2013. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι έχουμε ολοκληρώσει δύο πορίσματα και έχουμε αποφασίσει για το πρώτο μας πόρισμα με βάση την ανακοίνωση που έχουμε βγάλει 21 του Δεκέμβρη. Θεωρούμε ότι αυτές είναι εν εξελίξη και θα πάρθουν τελικές αποφάσεις σε λίγο χρονικό διάστημα. Θα ληφθούν αποφάσεις, εκτιμάτε, θα αποδοθούν ευθύνες για να ανακτήσει την αξιοπιστία του το τραπεζικό σύστημα? Γιατί αυτό θέλει να μάθει ο κόσμος. Συμφωνούμε ότι ο λόγος που γίνονται οι έρευνες είναι ακριβώς για να δούμε αν υπήρχαν οποιασδήποτε ευθύνες να αποδοθούν σε αυτούς που έχουν φέρει το τραπεζικό σύστημα σε αυτήν την κατάσταση και για να υπάρχει και πλήρης διαφάνεια, δηλαδή προς τους επενδυτές, και να ανακτήσει και να μπορέσει να ανακτήσει το τραπεζικό σύστημα πίσω την αξιοπιστία του. Είναι σημαντικό. Ναι, θα δούμε αυτές τις πραγματικότητες. Γιατί ο κόσμος όταν θέτει αυτά τα ερωτήματα διρωτάται αν θα ξαναζήσουμε τις εποχές του χρηματιστηρίου που κανείς δεν πλήρωσε και όλοι ήταν μια χαρά. Δηλαδή είναι, θεωρείται, και τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω μας αναγκασμένοι οι αρμόδιοι να δώσουν λύσεις και απαντήσεις? Και η τραπεζική και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι για να αποκτήσει ξανά το τραπεζικό σύστημα την αξιοπιστία του? Τουλάχιστον η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς με βάση την νομοθεσία που έχει στα χέρια εις τώρα μπορεί να επιβάλλει και κυρώσεις διοικητικές, μπορεί να κάνει και πορίσματα, μπορεί να κάνει ελέγχους. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να αποδώσουμε ευθύνες εκεί που πρέπει. Τώρα θα προχωρήσουν παρακάτω σε ποινικές διώξεις ή για οτιδήποτε, αυτό δεν αφορά την Επιτροπή. Σίγουρα είναι θέματα που αφορούν τους, μάλιστα. Παρακάτω Γενικού Εισαγγελέα. Η εμπειρία δική σας, χωρίς να θέλετε να τοποθετηθείτε ή μέχρι τώρα έρευνα, τι θεωρείτε ότι θα δείξει?
Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά σε σχέση με το πόρισμα που έχουμε προβεί, διότι είναι υπό εξέλιξη και θεωρούμε ότι οτιδήποτε άλλη πληροφόρηση εκτός από την ανακοίνωση που έχουμε βγάλει 21 του Δεκέμβρη μπορεί να μας βλάψει γενικά σαν Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Οπότε θεωρώ ότι θα βγούμε με άλλες ανακοινώσεις, διότι συνέχεια υπάρχουν καινούριες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Μάλιστα, άρα θα μπει όμως το μαχαίρι στο κόκκαλο. Διαβεβαιώνετε τον κόσμο ότι δηλαδή από και όσον αφορά τον τιμό, το δικό σας, θα κάνετε θα τα απαραίτητα δυνατά για να δώσετε, μπορούμε. Να φωτίσετε κάποιες πλευρές που είναι μαύρες τώρα. Μέσα στα πλαίσια των εξουσιών μας. Μάλιστα. Άλλο ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία είναι το θέμα των αξιογράφων. Μάλιστα. Πού βρίσκεται το όλο θέμα? Εντός και πάλι 12, η Επιτροπή αναμίχθηκε δυναμικά, πιστεύω, στο θέμα των αξιογράφων που εκδώσαν οι δύο κυπριακές τράπεζες, εν ώψη και την ενδεχόμενης παραπλάνησης ή στην προώθηση αυτών των περίπλοκων προϊόντων προς τους ιδιώτες επενδυτές. Έχουμε δώσει απόψεις τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών Αξιών, τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στην Κεντρική Τράπεζα, που έχει την άμεση εποπτεία των τραπεζών. Στο θέμα αυτό, εμείς πρόσφατα έχουμε ξαναστείλει επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κεντρική Τράπεζα, εν ώψη και της εξέλιξης ότι θα μετατραπούν 65 εκατομμύρια αξιογράφα σε μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μεγάλο κούρεμα στο ποσό των κατόχων των αξιογράφων που έχουν επενδύσει. Άρα, εμείς τώρα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, να προσπαθήσει είτε όλοι μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική να βρούμε κάποια λύση σε σχέση με το τι έγινε και στην Ισπανία και το τι έγινε και στο UK σε παρόμοιες, στην Ηνωμένο Βασίλειο, σε παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, εξηγήστε μας τι έγινε για να καταλάβουμε. Ναι. Διότι αυτό το θέμα επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, νοικοκυριά, ναι. Και είναι θέμα να ανακτήσει την αξιοπιστία τους πίσω οι τράπεζες. Εμείς θεωρούμε ανεξάρτητα από οποιασδήποτε λύσεις θέλουν οι τράπεζες να δώσουν προς τους κατόχους των αξιογράφων, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι παραπονούμενοι, οι οποίοι δεν τους ικανοποιεί αυτή η λύση που μπορούν να δώσουν οι τράπεζες με στα πλαίσια έτσι όπως είναι ήδη τώρα. Ήδη έχουν δοθεί κάποιες προτάσεις. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να μην ικανοποιούν αυτές οι προτάσεις μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων, μάλιστα. Των κατόχων αξιογράφων. Ακριβώς. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μία επιτροπή ως διαμεσολαβητής μεταξύ των κατόχων των αξιογράφων και των τραπεζών, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η επιτροπή να απαρτίζεται από κάποιους εξειδικευμένα άτομα που κατέχουν την νομοθεσία περί επενδυτικών υπηρεσιών και να το κάθε παράπονο να αποταθεί, ο κάθε παραπονούμενος να αποταθεί σε αυτήν την επιτροπή, να αξιολογηθεί με βάση τα δεδομένα του και να τύχει πλήρους αποζημίωσης εάν και εφόσον έχει παραπλανηθεί. Αυτό θεωρούμε, αυτό γίνεται στην Ισπανία τώρα. Έχει πάρει απόφαση ο Υπουργός Οικονομικών, πολιτική απόφαση. Ναι, αλλά είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι έχουν παραπλανηθεί ή όχι. Αν είναι experts αυτοί που θα απαρτίζουν την επιτροπή αυτή, τότε θεωρώ, σε αυτόν τον τομέα θεωρώ, ότι ναι, θα μπορούσαν να πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βγουν κάποια συμπεράσματα, ναι, για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι ο 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά με όλα αυτά τα καυτά θέματα που είναι ενώπιον σας και είναι ανοιχτά? Θεωρούμε ότι το 2013 θα είναι δύσκολος χρόνος. Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και σύντομα, για να έρθει πίσω η ρευστότητα στην αγορά και ίσως και η ανάπτυξη, αν μπορούμε να πούμε. Επίσης, θα αναλάβουμε πάρα πολλές εργασίες για το 2013, που είναι, όπως είχα αναφέρει πριν, πέρασαν κάποια νομοσχέδια το 2012, τα οποία οι εργασίες θα μας βρουν το 2013. Έχουμε που ανοίγουν το εποπτικό μέτωπο της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Αυτά είναι οι διοικητικές υπηρεσίες, οι εταιρείες διοικητικών υπηρεσιών,
οι fiduciary companies, όπως τις ξέρουν πολλοί. Έχουμε, δεν ξέρουμε για πόσες εταιρείες θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για Διοδότηση και την εποπτεία τους. Και η εποπτεία τους θα γίνεται περισσότερο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ότι τηρούν τις διαδικασίες. Ήταν ένα κομμάτι που δεν ήταν ρυθμιζόμενο μέχρι σήμερα και για πρώτη φορά θα ρυθμιστεί. Επίσης, έχουμε τα usage 5, 4, τα οποία έχουν εγκριθεί φέτος από τη Βουλή. Θεωρούμε, είχαμε την πρώτη εταιρεία για αδειοδότηση στην Επιτροπή Διαχείρισης, εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Είναι μεγάλη, για μας είναι μεγάλη... Εγχείρημα να έχουμε την πρώτη εταιρεία διαχείρισης και αναμένονται να έρθουν και άλλες, ελπίζοντας με αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες βεβαίως. Σίγουρα, ναι. Όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Ναι. Έχουμε αρκετές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ακόμα θέλουν να διοδοτηθούν και αυτό σημαίνει και έσοδα για την κυβέρνηση και μείωση της ανεργίας. Έχουμε περίπου 40 εταιρείες αυτή τη στιγμή προς αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Και αυτό είναι καλό. Σημαίνει, είναι καλό. Αναπτύσσεται αυτός ο τομέας. Θέλουμε να τον προστατεύσουμε όσον αφορά την καλή εποπτεία και γι' αυτό ζητούμε να στελεχωθεί καλύτερα η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Έχετε και πρόβλημα στελέχωσης. Ναι, εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεστε με την Τρόικα πού να βρείτε τους υπαλλήλους που ψάχνετε. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να μας προστατεύσει η κυβέρνηση, να μας βρει άτομα για να στελεχωθούμε έτσι ώστε να κάνουμε καλή εργασία στην εποπτεία. Διότι μόνον έτσι θα μπορέσουν να έρθουν ξανά οι ξένες επενδύσεις, να φύγει το όνομα που έχει η Κύπρος, το κακό όνομα του μαύρου, του βρώμικου ξεπλύματος. Και θεωρώ ότι με καλή εποπτεία θα έρθει πίσω η αξιοπιστία στην αγορά. Μάλιστα, όλοι ψάχνουμε αυτή την αξιοπιστία για να ξαναμπεί η Κύπρος σε αυτόν τον σωστό δρόμο. Ναι. Ευχαριστούμε κυρία Καλογύρου για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή δουλειά.